την παλιά της φίλη Ανίτα να γνωστοποιεί τη μεταξύ του συνεργασία στη Λάμψη του Νίκου Φόσκολου. Αισθάνεσαι μεγάλη, αλήθεια. Όχι, αλλά η ηλικία είναι αυτό το πράγμα. Εσείς αυτό, εσύ. Ω, καθόλου. Γι' αυτό... Τι όριμο, εγώ σε ξέρω και κορίτσι. 25 χρόνων. Και εκεί έχει μείνει, δεν έχει φύγει. Όχι, δεν έχει μείνει, έχει πάει πολύ. Πόσο έχει πάει, Ρενένα, το 46. Λες... Εντάξει, Νένα μου. Σοκαριστήκε. 46 τι είναι σήμερα, δηλαδή, για μια κοπέλα. Αυτό το κοπέλα εξακολουθεί να μην. Δηλαδή, εσύ αισθάνεσαι μεγάλη γυναίκα. Όχι, εγώ αισθάνομαι απλά, δεν αισθάνομαι μωρό. Ναι, να μου έχω κάνει το Γιάννη τον Δράκο, αν θυμάσαι, για να μαθαίνεις τις ατάκες σου. Εντάξει. Το θυμάμαι. Η ευκολία με την οποία μάθαινες 30 σελίδες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να σου πω πού είμαστε. Εντάξει, έχει συμβεί σε προσωπικές μας στιγμές. Τότε εσύ ήσουν στη Λάμψη και μια φορά για να περάσει ο χρόνος. Μου έλεγε, δεν μου κάνει λίγο Γιάννη, να λέω. Ήμασταν σε καμαρίνη. Σε καμαρίνι, πάμε λίγο να τα κρατήσει για το πρωί. Έχω γύρισμα. Γιάνγκο Δράκο. Και να τα κλάματα εγώ. Εύκολα. Γιατί κλαίς. Γιατί έτσι νιώθω, έτσι το νιώθω. Ήταν πολύ ωραίο. Σε αυτό το γάμο έγινε όλο πολύ κλειστό, ε. Πολύ, και μπράβο, δεν το περίμενε κανείς. Ούτε η μάνα μου. Μπαμπαμ. Η μάνα σου γιατί δεν εκκληθεί. Ναι, δεν εκκληθεί. Δεν την καλέσατε. Όχι. Στόματε μετά. Έχει πλάκα η μάνα μου πολύ, γιατί μου λέει πότε θα πάμε στο γάμο. Τη λέω, εσύ τι δουλειά έχει να έρθει. Μου λέει, δεν θα έρθω εγώ. Της λέω, γιατί εσύ παντρεύεσαι. Μου λέει, της λέω, άκου μάνα, σε κάλεσα στους δύο πρώτους. Mm-hmm. Με τον ένα χώρισα και ο άλλος δεν είχε αίσιο. Άσε μπας και είμαστε καλά με τον Χριστιανό. Και την έφερα.